Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ακόμη ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι για μένα. Αισθάνομαι ότι αύριο θα ξυπνήσω στην καλύβα, θα φάμε καρύδα για πρωινό. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό πια δεν ισχύει. Θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου. Ήταν η πιο μαγική και η πιο όμορφη εμπειρία που θα μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Survivor για όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα, για όλα αυτά τα μοναδικά εμπειρίες. Όλα μου ήταν πρωτόγνωρα πραγματικά. So it's over. This time you fly. Πιστεύω ότι αυτό που θα μου λείψει από το νησί είναι να ξυπνάω το πρωί μέσα στην καλύβα και να βλέπω όλη αυτή τη θέα της Καραβικής, τις κοκοφίνικες, αυτή την θάλασσα του Άγιου Δομήνικου. Εννοείται θα μου λείψει πάρα πολύ ο Αγόρου και η Βιργινία. Είναι τα παιδιά που έχουμε έρθει πολύ κοντά μέσα στο παιχνίδι. Φεύγοντας από αυτό το όμορφο μου ταξίδι μέσα στο Survivor, κρατάω το ότι ποτέ μην τα παρατάς, πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου, μη θεωρείς τίποτα, μα τίποτα δεδομένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Ακόμη και το πιάτο φαγητό που μπορεί να το έχεις απλόχερα, μπορεί την επόμενη μέρα να μην το έχεις. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο σχολείο για μένα το Survivor. Σχολείο ζωής. Και γι' αυτό από εδώ πέρα θα βγω πολύ πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος συναισθηματικά. Δεν θα ασχοληθώ ξανά με μικρότητες, με οτιδήποτε που μπορεί να μου χαλάσει τη ζαχαρένια μου, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος. Από τη στιγμή που έχεις την υγεία σου, τους ανθρώπους που σε αγαπάνε δίπλα σου, δεν θες τίποτα άλλο στον κόσμο πραγματικά.